Τη σφοδρή αντίδραση τη Νέα Δημοκρατία προκαλούν οι καταγγελίε του στελέχου του ΣΥΡΙΖΑ Θεόδωρου Κιτσάκου, σε βάρο του οποίου έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για το αδίκημα τη απιστία και αφορά στα χρέη τη εταιρεία Ελληνικά Χημικά λυπάσματα κατά τη θητεία του στη διοίκηση τη ΔΕΠΑ και καταγγελόμενη ζημία άνω των 115 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Θεόδωρο Κιτσάκο σε συνέντευξή του, υποστήριξε ότι κορυφαία κυβερνητικά στελέχη όπω ο κ. Δραγασάκη, Φλαμπουράρη, Σταθάκη, Πιτσιόλα και Τζάκρη γνώριζαν για του χειρισμού και τι ενέργειέ του. Για να έρθει και η απάντηση από την Ελφέ, η οποία αναφέρει τα εξή. Το έτο 2008, δηλαδή ένα έτο πρώτη εξαγορά και σε μια εποχή οικονομική ευημερία και χωρί την επιβολή ειδικού φορού κατανάλωση, το χρέο τη Βουφουλού προ τη ΔΕΠΑ είχε ανέλθει στα 108 εκατομμύρια ευρώ. Τότε η ΔΕΠΑ πήρε το 33,3% των μετοχών τη Βουφουλού, κεφαλαιοποιώντα 39 εκατομμύρια ευρώ από την οφειλή, αναγκάζοντα ταυτόχρονα την Βουφουλού να λάβει νέα δάνεια από τι τράπεζε 15 εκατομμύρια ευρώ για μείωση τη οφειλή τη και τα οποία παραμένουν ακόμα ω οφειλή τη εταιρεία. Έκτοτε η Ελφέλη λειτουργήσε ομαλά δίνοντα 750 στην περιοχή τη Καβάλα που έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα από την κρίση και μαστίζεται από την ενεργεια. Παράλληλα, η ΕΛΦΕ στήριξε τον αγροτικό κόσμο τη χώρα παράγοντα προϊόντα υψηλή ποιότητα σε ανταγωνιστικέ τιμέ. Τούτο δε, παρά το γεγονό ότι η χρέωση φυσικού αέριου από τη ΔΕΠΑ είναι σε τιμολόγια ιδιαίτερα υψηλά και μάλιστα υψηλότερα από τα τιμολόγια που προσφέρονται σε άλλε εγχώριε βιομηχανίε, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΦΕ είναι ο μεγαλύτερο βιομηχανικό πελάτη τη ΔΕΠΑ. Σε ό,τι αφορά το χρέο προ τη ΔΕΠΑ, 45 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν κληρονομιά τη παλιά Βουφουλού, τα 10 εκατομμύρια ευρώ είναι από την περίοδο που η ΔΕΠΑ είχε η ίδια τη διαχείριση τη Βουφουλού, 52 εκατομμύρια ευρώ είναι τόκοι επί παρανόμων υπερτιμολογήσεων και άλλα 13 εκατομμύρια ευρώ είναι αμυγό παράνομε χρεώσει. Το χρέο τη ΕΛΦΕ προ τη ΔΕΠΑ είναι πλέον ρυθμισμένο και δικαστικά. Εκκρεμούν οι αποφάσει τη τακτική δικαιοσύνη επί των εκατέρωθων αγωγών μεταξύ ΕΛΦΕ και ΔΕΠΑ για το χρέο και τι παράνομε υπερτιμολογήσει του. Για τι παράνομε χρεώσει και τι υπερτιμολογήσει η ΕΛΦΕ διεκδικεί από τη ΔΕΠΑ 302 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια.